Την οικολογία με την κοινωνική δικαιοσύνη συνδυάζει νέα δράση του Δήμου Ρεθύμνου που μέσα στις επόμενες μέρες θα παραλάβει και θα εγκαταστήσει 12 κάδους απορριμμάτων που θα είναι φιλικοί στη χρήση για τα άτομα με αναπηρία που με ένα κουμπί θα μπορούν να ανοίγουν τον κάδο και να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους. Αυτές τις μέρες θα έρθουν 12 κάδοι για αμαία. Είναι ειδικοί κάδοι που έχουν ένα μπουτόν με ηλιακή ενέργεια και ανοίγει ο κάδος αυτόματα που μπορεί ο άνθρωπος με αμαία να μπορεί να αναποθέσει τα απορρίμματά του. Οι συγκεκριμένοι κάδοι θα τοποθετηθούν κοντά στα σημεία που βρίσκονται θέσεις στάθμευσης αμαία για να μπορούν οι άνθρωποι με αναπηρία να εξυπηρετηθούν ευκολότερα. Θα είναι όμως στη διάθεση του συνόλου των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι οι κάδοι αυτοί θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, οπότε θα είναι ένα παραπάνω οικολογικοί. Σε 12 σημεία του Δήμου Ρεθύμνης που είναι σε όλο το φάσμα ειδικά της πόλης. Και θα είναι κοντά σε θέσεις στάθμευσης αμαία για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Βέβαια αυτοί οι κάδοι δεν είναι μόνο για αμαία, μπορεί και ο απλός δημότης να μπορεί να αναποθέσει και τα απορρίμματα. Εξυπηρετεί όμως περισσότερο τους αμαία γιατί ανοίγει με ένα κουμπί, με τον μπουτόν. Συνολικότερα, ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ξεκινήσει την αντικατάσταση των φθαρμένων κάδων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα τοποθετήσει νέους και σε νέες περιοχές. Η σύσταση του αρμόδιου αντιδημάρχου Δημήτρη Λεδάκη είναι να μην αφήνουν οι πολίτες σκουπίδια εκτός των κάδων, ούτε και τους κάδους ανοιχτούς για λόγους δημόσιας υγείας. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα που αφήνουν έξω τα απορρίμματα με αποτέλεσμα να πηγαίνουν γάτες στη σκυλιά και να σχίζουν τις τσάντες και να είναι μια άσχημη εικόνα. Τα καπάκια των κάδων με εντολή της υπηρεσίας θα είναι όλα κλειστά, θα κλείνουν υπάλληλοι και θα έχει την υποχρέωση ο δημότης να βάζει τα απορρίμματα μέσα στον κάδο. Υπάρχει ο ποδομοχλός που δεν χρειάζεται να πιάνει το χέρι του το καπάκι για να το ανοίξει. Με τον ποδομοχλό ανοίγει και βάζει τα απορρίμματα μέσα. Αυτό κάνουμε θερμή παράκληση στους δημότες να ανοίγουν τα καπάκια και να βάζουν μέσα τα απορρίμματα και όχι να τα αφήνουν απ' έξω. Είναι μια πολύ άσχημη.